Την ώρα που η Λότζια επικαλείται τη σημαία της νομιμότητας σε αρκετά ζητήματα και για τη δημιουργία εντυπώσεων, την ίδια στιγμή οι χειρισμοί της υπηρεσίας καθαριότητας φωτογραφίζουν προχειρότητα και αδυναμία στην επίλυση ακόμη και απλών θεμάτων όπως αυτό το καυσίμο στα απορριμματοφόρα. Η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης είναι αποκαλυπτική σε σχέση με τα αιτήματα έγκρισης υπερκατανάλωσης καυσίμων που κατέφτασε στην αποκεντρωμένη εδώ και χρόνια η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και όλα αυτά καθ' υπέρβαση του ορίου που επιτρέπει ο νόμος. Δεν είναι ούτε έκτακτη κατάσταση ούτε έκτακτη ανάγκη. Τέτοιες υπερβάσεις μπορούν όμως σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορώ όμως στο στάδιο αυτό να είμαι εγώ υπόλογη στο γιατί υπογράφω και γιατί πληρώνονται καθ' υπέρβαση αυτά τα καύσιμα, εφόσον αυτό δεν σπαταλώ δικό μου χρήμα, αλλά δημόσιο χρήμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κατάφορα κατά του δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Μαρία Κοζηράκη, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μοναδικός Δήμος της Κρήτης, ο οποίος καταχρηστικά ζητά την υπέρβαση του πλαφών στα καύσιμα και σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάγιες και διαρκείς ανάγκες και σε καμία περίπτωση έκτακτες. Έχουμε κατ' υπέρβαση 15 απορριμματοφόρα, τα οποία έχουν έτοιμα για υπέρβαση, γενόμενη υπέρβαση που έχει ήδη συντελεστεί, των καυσίμων που έχουν εκτελέσει κατά 40 έως 50% του επιτρεπόμενου ορίου. Τόσο πολύ? Ναι, είναι πολύ. Είναι μεγάλη απόκληση. Και παραπάνω καύσιμα για τον Δήμο Ηρακλείου και η πόλη να μην είναι καθαρή, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι δημότες. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, απέναντι από το Παγκρίτιο Στάδιο και όπως βλέπετε, μία ακόμη χωματερή. Τραπέζια, καρέκλες και κάθε είδους σκουπίδια. Εδώ και 30 μήνες η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης υπέγραφε τα σχετικά αιτήματα, με την προϋπόθεση όμως ο Δήμος να βρει λύση και να διορθώσει τα κακώς κείμενα, κάτι όμως που δεν έγινε από τη Λότζια, με συνέπεια τώρα να τρέχει και να μην φτάνει και με ορατό το ενδεχόμενο να τυναχθεί στον αέρα η καθαριότητα το επόμενο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης καυσίμου στα οχήματα. Τότε είπε ότι μου είπαν ότι υπάρχει θέμα με την υπηρεσία ανακύκλωσης, μάλλον υπάρχει θέμα της λειτουργίας του χώρου, το οποίο θα έβλεπαν πώς θα μπορούσε να λυθεί. Αυτό δεν λύθηκε. Σε δεύτερο χρόνο, σε συζήτηση, η απάντηση ήταν ότι είναι κακό το θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να αλλάξει. Πάλι όμως δεν προτάξανε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, έτσι ώστε να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια ανασχεδιασμού της υπηρεσίας αυτής της αποκομιδής. Το πώς θα χειριστεί το καυτό αυτό ζήτημα ο Δήμος Ηρακλείου και αν τελικά τραβήξουν χειρόφρενο ορισμένα απορριμματοφόρα, θα διαφανεί τις επόμενες μέρες.